Καλημέρα, καλώς σας βρήκα και πρέπει να σας πω ότι μου έχετε λείψει κιόλας, γιατί θα ήθελα να τα πούμε και από κοντά. Γενικά μου έχει λείψει να ανέβω στη Θράκη και να τα πούμε και από κοντά. Να τα πούμε και από κοντά, ούτως ή άλλως μας είστε πάρα πολύ συμπαθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή εκφορά λόγου και από ό,τι τουλάχιστον δείχνουν και τα πράγματα και μας λένε και οι φίλοι σας εδώ, ξέρετε ότι έχετε φίλους εδώ και μάλιστα φίλους καρδιακούς, εγκάρδιους που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σας με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εν τούτης όμως, ελάτε λιγάκι να πάμε στα δικά μας, στα πολύ δικά μας, ξεκινώντας από τη δήλωση που έγινε εκ μέρους του Κινάλ ότι οι εικόνες που έρχονται από τον Εύρο είναι αποκαρδιωτικές και είναι μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κινήματος με αφορμή την επίσκεψη Μηταράκη και τα επεισόδια στην Ορεστιάδα. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Καταδικάζουμε, λέει η ανακοίνωση, τα απαράδεκτα και αντιδημοκρατικά συνθήματα που ακούστηκαν εναντίον του Υπουργού. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αφορά πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, ελάχιστους, οι οποίοι πράγματι φώναξαν συνθήματα τα οποία νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν καμία σχέση με το δημοκρατικό πολίτευμα και την αντίληψη την οποία έχουμε, και αυτό δεν μπορεί να συγχαίεται με τις δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα κόσμο, οι οποίοι έχουν την αγωνία τους και οι οποίοι κατέβηκαν στον δρόμο τις προάλλες να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά απέναντι σε μία απόφαση η οποία έχει πιάσει εξ απείνης όλη την κοινότητα του Εύρου και όχι μόνο, επιτρέψτε μου να πω. Ναι. Επομένως, θέλω να διευκρινίσω, γιατί γνωρίζω ότι υπήρξαν ερωτήματα και προβληματισμοί γύρω από την ανακοίνωση, να διευκρινίσω ότι αυτό αφορά μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, αν θέλετε, αμαύρωσαν κιόλας με τα συνθήματά τους μια ειρηνική διαμαρτυρία, ναι, η οποία έγινε με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Μηταράκη, αλλά με αιτία το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ναι, η κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν σέβεται την τεράστια προσπάθεια την οποία έχουν κάνει οι ευρύτες διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Και το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν είχε και κανένα απολύτως αποτέλεσμα η συγκεκριμένη επίσκεψη, αλλά εγώ ήθελα και να διευκρινίσω κιόλας, γιατί όπως είπατε έχω πράγματι φίλους με τους οποίους συζητώ, συνομιλώ, νιώθω την αγωνία τους, και ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στη Ροδόπη, αντιλαμβάνομαι κιόλας ότι υπάρχει πολύ κακή αντιμετώπιση πολλές φορές από μέσα ενημέρωση που δεν αντιλαμβάνονται το τι σημαίνει Ορεστιάδα, τι σημαίνει μια πόλη η οποία για παράδειγμα φτιάχτηκε από πρόσφυγες, από μετανάστες, τι σημαίνει Εύρος, ο οποίος άνοιξε την αγκαλιά του σε πρόσφυγες και μετανάστες και όλη την τελευταία περίοδο, οι οποίοι έχουν έρθει από όλες τις γωνίες του πλανήτη και οι οποίοι λένε κάτι αυτονόητο, ότι δεν μπορεί να δημιουργήσουμε ένα kit με πολύ μεγάλο πληθυσμό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να εγγυηθεί, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει εύρυθμα συνολικά στην περιοχή. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει βάλει μια σειρά στελεχών και της περιοχής στο δημόσιο διάλογο, ενώ του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Ναι, ναι. Το έχουμε βάλει και εμείς στις δημόσιες τοποθετήσεις μας και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε. Μιλώντας λίγο πριν, ξέρετε, ίσως ήτανε, όχι ίσως, ήτανε εντελώς άκερη η στιγμή της επίσκεψης εδώ του κυρίου Μηταράκη. Ο νομός έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, η οικονομία του ούτως ή άλλως είναι καθημαγμένη, αλλά τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα με ό,τι αυτό επακολούθησε κατέστρεψαν και οτιδήποτε υπήρχε σε υποδομή. Και θεωρείς πλέον ότι είναι μια τεράστια πολυτέλεια που σε εξοργίζει του να έχεις εδώ έναν υπουργό ο οποίος θέλει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να σου επιβάλλει μια κατάσταση όπου η εθνική γραμμή από το 12 επιτάσσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγκατάστασης τέτοιων πληθυσμών από τον Έστω μέχρι και τον Εύρο. Για ευνόητους λόγους. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει και η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο εμείς χτυπάμε και αναδεικνύουμε, διότι η κυβέρνηση όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση
είχε σειρά συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακραίες διχαστικές εκφράσεις σαν αυτές που χρησιμοποιούσε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στην αντιπολίτευση, δημιουργώντας, αν θέλετε, ή πυροδοτώντας ένα κλίμα. Υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα. Εμείς θέλουμε να αποδίδεται άσυλο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και η συζήτηση να μην είναι μια συζήτηση που αφορά τον Εύρο. Αυτό είναι κάτι που αφορά συνολικά την πατρίδα μας. Το γεγονός ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το ΚΙΤ στο φυλάκιο δεν σημαίνει ότι σε ευθεία γραμμή από τις Καστανιές 15 χιλιόμετρων και προφανώς σε μια περιοχή που επαναλαμβάνω τα 1500 άτομα, πληθυσμό των 1500 ανθρώπων, εμένα μου ακούγεται πολύ μεγάλος, είναι μια επιλογή που μπορεί να γίνει κατανοητή ή αποδεκτή από τον κόσμο. Επομένως, η στρατηγική της κυβέρνησης έχει αποτύχει και επιτρέψτε μου να πω και κάτι που εγώ θεωρώ απαράδεκτο. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο κύριος Μηταράκης να εκβιάζει εμέσως ή αμέσως την τοπική κοινωνία λέγοντας ότι θα πάρει υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού εάν οι αρχές δεν αποδεκτούν τις προτάσεις οποίες κάνει. Ναι. Αυτό δεν είναι διάλογος. Κατά την άποψή μας λοιπόν πρέπει να πάρει πίσω συνολικά τις προτάσεις του, αυτές οι οποίες κατέθεσε άρον-άρον παραμονές πρωτοχρονιάς και να κάνει μια σοβαρή συζήτηση με τις τοπικές αρχές με στόχο να αναδειχθεί και λύση και μια λογική η οποία μέσω μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζει το ζήτημα χωρίς να δημιουργεί επιπλέον εντάσεις. Γιατί αυτό το οποίο κάνει μια δημοκρατία είναι να διχάζει την τοπική κοινωνία και να δημιουργεί τεράστιο ζήτημα συνολικά στον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Αυτό... Γιατί δεν υπάρχει κανένας ο οποίος τα βάζει, ξέρετε, με μητέρες με παιδιά οι οποίες έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δεν συζητάμε αυτό αυτή τη στιγμή. Συζητάμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο δυνατό, με την καλύτερη δυνατή λύση ένα ζήτημα το οποίο υπήρχε, υπάρχει και με τις ακρότητες τις οποίες κάνει ο κ. Ερντογάν κατά την άποψή μας θα συνεχίσει να υπάρχει. Πέραν όλων αυτών, κύριε Χριστίδη, είναι ότι ιδιαίτερα με τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε το ζήτημα ο κ. Μηταράκης δεν υφίσταται πλέον λόγος και αυτή είναι η κοινή αντίληψη, η συζήτηση μαζί του. Δηλαδή, πώς το λένε, το κάψε το χαρτί. Δεν μπορείς να ξαναξεκινήσεις έναν ειλικρινή διάλογο με έναν άνθρωπο ο οποίος ευνηδίασε, κατόπιν ήρθε με ένα άλλο ύφος εδώ επάνω, άκερη εντελώς επίσκεψη και έφυγε χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και είναι αρκετοί στον Εύρο, διότι έγινε ανασχηματισμός και ο κύριος Μηταράκης πήρε την εμπιστοσύνη του κυρίου, κυρίου Μητσοτάκη ξανά. Πράγματι έτσι είναι και για την δικιά μας ανάλυση είναι τα πράγματα. Εμείς έχουμε πολύ διαφορετικές προτάσεις. Ξέρετε ότι οι δικές μας κυβερνήσεις σε πολύ διαφορετικό χρονικό σημείο έκαναν επιλογές οι οποίες ενίσχυσαν δομές και υποδομές από τον φράχτη μέχρι μια σειρά υπηρεσιών στην περιοχή και η στρατηγική είναι μια στρατηγική, ξέρετε, η οποία δεν γίνεται στο πόδι. Δεν ανακοινώνεις και έρχεσαι μετά στη συνέχεια να διαπραγματευτείς με την τοπική κοινωνία και μάλιστα πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, με όρους εκβιασμών. Αυτά είναι που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση στα νησιά μας και δημιούργησε τεράστια ζητήματα. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα μόρια στον Εύρο, στο ΚΙΤ φυλακίου και να δημιουργηθούν τεράστια ζητήματα τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην πάροδο των ελτών. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει πλήρως και σε κάτι ακόμα το οποίο το είπε ο κ. Μητσοτάκης και το βάλατε στην ερώτησή σας. Ποια πολιτική προστασία? Ποια πολιτική προστασία, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης χθες, ότι αναβαθμίζουμε την πολιτική μας προστασία? Εδώ έχουμε σειρά παραδειγμάτων από το χτύπημα του Ιαννού στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα μέχρι το ότι συνέβη πριν από λίγες ημέρες στον Εύρο,
που αποδεικνύεται ότι η πολιτική προστασία δεν λειτουργεί, δεν έχει σχέδιο και δεν έχει και αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα, με συνέπεια να θρηνούμε και θύματα, όπως συνέβη στον Εύρο. Και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο μας ενοχλεί και μας πληγώνει πάρα πολύ. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, στο οποίο ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μηδέν. Δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία παίρνει το μηδέν. Το Κινάλ γιατί δεν κερδίζει? Και εγώ το θέτω σε ένα άλλο πλαίσιο τώρα. Μπορεί να σε ευνηδιάζω αυτό, κι εγώ. Όχι, όχι καθόλου. Είναι μια ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Εγώ, μηταράκης, ευνηδιάζω, μηταράκης. Ναι. Ευνηδιάζω. Είναι μια ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν απαντήσεις οι οποίες να είναι μαγικές και εύκολες. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και ξέρουμε ότι υπήρξε μια τεράστια απόλωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι πολίτες είχαν ανάγκη να δοκιμάσουν και το κάτι διαφορετικό, το οποίο δοκίμασαν το 2015 με τον κύριο Τσίπρα, και είδαν τι προέκυψε. Και φυσικά, ειδικά η μεσαία τάξη, να ψηφίζει και με τα δύο χέρια τον κύριο Μητσοτάκη για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αναφέρομαι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διέλυσε τη μεσαία τάξη. Οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα είναι έτσι. Διότι θα υπάρχει μια παγιωμένα μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η ψήφος είτε στον έναν είτε στον άλλον δεν μπορεί να γίνει με όρους, ξέρετε, σκληρών διλημάτων διπολικού χαρακτήρα. Ναι. Η χώρα έχει ανάγκη μια άλλη πρόταση, έχει ανάγκη μια άλλη προοπτική, και αυτό το οποίο έχει δείξει το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα χρόνο είναι ότι ξέρει να καταθέτει λύσεις και προτάσεις, ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες και ακούμε τα προβλήματά τους και είμαστε και έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να βάλουμε το δικό μας γλυκαράκι για να βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Διότι πέραν όσων συζητάμε τόση ώρα, αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζήτημα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζήτημα στον Εύρο, είναι ότι οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν μια προοπτική εξέλιξη της ζωής τους. Εάν θέλουμε μα να δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, κύριε Χριστίνα. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τους ακρίτες μας, γιατί ακούω και αυτή τη λέξη διαρκώς, και ξέρετε, πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στις ακριτικές περιοχές και να κάνουμε πολιτικές. Δεν υπάρχουν λοιπόν πολιτικές. Η κυβέρνηση ακολουθεί μια οριζόντια στρατηγική, η οποία δεν ενισχύει τις περιοχές που έχουν πραγματικά ζητήματα. Εμείς λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα κατέβουμε με πρόγραμμα κυβερνητικό εξουσίας, για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς ανάμεσα σε αυτή τη Βουλή την οποία σήμερα έχουμε και να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν θα είμαστε ένα κόμμα ούτε στο 8%. Δεν βολευόμαστε, δεν είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να είμαστε πολύ πιο πάνω και αυτό θα διεκδικήσουμε να κάνουμε. Να πω μόνο το εξής επάνω σε αυτό που είπατε, να προσθέσω μάλλον καλύτερα, ότι ένα 50% του ενεργού δυναμικού, νέων ανθρώπων δηλαδή, ανθρώπων παραγωγικών, έχουν φύγει από το νομό. Είτε σε εσωτερικά κέντρα μεγαλύτερα, αστικά κέντρα, είτε στο εξωτερικό. Από την άλλη, η περιφέρεια θεωρείται η πτωχότερη μαζί με την Ήπειρο της Ευρώπης, δηλαδή είμαστε σε αυτήν την οικονομική κατάσταση όσον αφορά την παραγωγή πλούτου, το ΑΕΠ δηλαδή, και κατά τρίτον θα πρέπει να πούμε το εξής. Γιατί να εμπιστευτεί ο κόσμος το Κινάλ, όταν σήμερα βλέπουμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα του λεγόμενου τότε εξυγχρονιστικού βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι βρίσκεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως, σαν Κινάλ σήμερα, συνεργάστηκε και με τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίσανε και τα μνημόνια. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο σας είπα, για μας έχει βαθιά πολιτικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Η περίοδος όμως στην οποία το ΠΑΣΟΚ έβαλε πλάτη για να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι χρεοκοπίας είναι μια περίοδος που έχει κλείσει οριστικά. Και γι' αυτό ακριβώς ο λόγος σας λέω ότι εμείς διαχωρίζουμε τις ηγεσίες των αντιπάλων μας, την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή στελέχη τα οποία έφυγαν μόνο και μόνο για να πάρουν μια καρέκλα βουλευτή ή υπουργού σε ένα από τα δύο κόμματα, με τους πολίτες οι οποίοι για πολλούς λόγους, ξέρετε,
και το Πασόκ πλήγωσε τον κόσμο του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ακόμα και ημών των νεότερων, οι οποίοι, ξέρετε, δεν είχαμε ποτέ κυβερνητικές θέσεις. Το κυβερνητικό Πασόκ, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, το βλέπαμε μόνο από τις τηλεοράσεις. Καταλαβαίνουμε όμως, και συζητάμε κάθε μέρα με συμπολίτες μας, ότι και εμείς έχουμε τις ευθύνες μας ως παράταξη, μαζί με τα ψέματα και τις λιδωρίες και τα fake news τα οποία καλλιέργησε ο αντιμνημονιακός αγώνας της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε μέσα μας και είναι και κάτι, ξέρετε, το οποίο μας δείχνει ότι με αυτούς τους πολίτες θέλουμε να συμπορευτούμε ξανά. Με τους ανθρώπους που έκαναν διαφορετικές επιλογές για όλους αυτούς τους λόγους που ξέρουμε και που συζητάμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μαζί τους θέλουμε να φτιάξουμε μια πλειοψηφική πορεία ξανά. Μαζί τους θέλουμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη μέρα για την πατρίδα μας, γιατί το αξίζει και η πατρίδα μας. Δεν αντέχουμε άλλο την κοινωνία των χαμηλών ταχυτήτων και προσδοκιών. Δεν γίνεται κάθε κυβέρνηση να επιλέγει να συγκρίνεται με την προηγούμενη και η σύγκριση αυτή να είναι ποια ήταν η χειρότερη. Θέλουμε να δούμε καλύτερες ημέρες για την πατρίδα μας και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες θυσίες την τελευταία δεκαετία. Πότε με το καλό έρχεστε στον Εύρο? Τώρα ξέρετε ότι με το lockdown τα πράγματα είναι δύσκολα. Ελπίζω να γίνει σύντομα. Με το καλό λοιπόν να σας έχουμε και από κοντά, να τα λέμε. Να είστε καλά. Είστε ένας συνομιλητής, ξέρετε, οι ακροατές μας εδώ με τα μηνύματά τους αρέσκονται σε αυτούς τους διαλόγους που είναι ήπιοι, με επιχειρηματολογία, με τεκμηρίωση και πολύ συγκεκριμένοι όσον αφορά την στοιχειοθεσία τους και αυτό το εκτιμούν ιδιαίτερα. Και είστε ένας από αυτούς τους συνομιλητές που πραγματικά μας αρέσει. Ευχαριστώ πολύ και με τιμάτε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε γερός. Καλημέρα μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.